Η δυναμική της φετινής τουριστικής σεζόν αποτυπώνεται και στα εισιτήρια για τα καραβάκια που μεταφέρουν κόσμο από την Πλάκα προς τη Σπίνα Λόγκα. 100 με 150 επιβάτες ημερησίως σαλπάρουν αυτή την περίοδο για να επισκεφθούν το νησί των Λεπρών, ενώ η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί το προσεχές διάστημα. Ιούλιο και Αύγουστο. Ο Σεπτέμβρης πέρυσι ήταν αρκετά στο πικ του. Ήταν καλός πέρυσι, ίσως επειδή καθυστέρησε να ξεκινήσει. Και κάθε χρόνο βέβαια ο Σεπτέμβρης είναι ένας καλός μήνας. Να σας ελπίσουμε και φέτος θα είναι το ίδιο. Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2019 η επισκεψιμότητα στη Σπίνα Λόγκα ξεπέρασε τις 300.000. Το μεγάλο στοίχημα για το Δήμο Αγίου Νικολάου είναι φέτος να καταφέρει ακόμα και να ξεπεράσει τα προ-πανδημίας επίπεδα. Μας είπαν ότι πρόκειται για το νησί στο οποίο ζούσαν απομονωμένοι όσοι είχαν προσβληθεί με την ασθένεια της λέπρας. Σκεφτόμουν ότι όλα αυτά δεν συνέβησαν και τόσο παλιά και είχα εκπλαγεί με αυτό το γεγονός. Είναι η πρώτη φορά στην Κρήτη. Φτάσαμε χθες και θέλαμε οπωσδήποτε να επισκεφτούμε τη Σπίνα Λόγκα. Σημαντικά είναι τα ωφέλη στην οικονομία της περιοχής και από το θαλάσσιο τουρισμό, με το ενδιαφέρον για ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής, yachting, αλλά και θαλάσσια σπορ να είναι εκδηλό. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των σκαφών, των yacht, είτε εστιοπλοϊκών είτε μηχανοκίνητων, στην Κρήτη έχει αυξηθεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Και έχει αυξηθεί διότι έχει αυξηθεί η ζήτηση. Οπότε ανάλογα και η προσφορά. Αλλά πιστεύω ότι έχω ακόμα δρόμο. Δηλαδή, με την έννοια ότι ναι, μεν είμαστε αρκετά μακριά από τις Κυκλάδες, που υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, όμως και η Κρήτη ενδείκνυται, ειδικά ο περίπλους. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει αύξηση των υποδομών. Και όταν λέω υποδομές, εννοώ μαρίνες. Τρικλοποδιά στους τζίρους των επιχειρήσεων που βασίζονται στο θαλάσσιο τουρισμό, βάζουν ωστόσο οι έντονοι άνεμοι που πολιορκούν αρκετές ημέρες του καλοκαιριού την περιοχή. Η κίνηση είναι έτσι και έτσι. Κινείται τη μία μέρα, την άλλη όχι. Η πιο δημοφιλή παραλία που ζητάει ο κόσμος να πάμε είναι η Κολοτσίδα φυσικά και προορισμός Σπίνα Λόγκα. Όταν έχουμε μπονάτσα, η αλήθεια είναι ότι δεν θα βρει σκάφος να ενοικιάσει. Είναι όλα ενοικιασμένα από νωρίς το πρωί. Συνήθως έχουμε οικογένειες ή φίλους, ζευγάρια που τους αρέσει περισσότερο το sunset, να δουν το ηλιοβασίλεμα. Αν ο καιρός συμμαχίσει, να δουν την κίνηση να αυξάνεται ακόμα περισσότερο, αναμένουν οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής από τα μέσα Ιουλίου και μετά.